Θα πάμε κυρίες και κύριοι μέχρι την Πάτρα. Έχουμε συνδεθεί με το στούντιο της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης και τη Μαρία την Ορφανού από την εφημερίδα Γνώμη. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Πέλη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να είδαμε το βίντεο αυτό με το Αρσάκιο και θεωρώ ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου σας αυτή. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία που έπρεπε να ληφθεί αναγκαστικά, θα λέγαμε, διότι οι άστεγοι αυτή τη στιγμή στην Πάτρα, σύμφωνα και με τον κύριο Τουλγαρίδη, τον πρόεδρο του κοινωνικού οργανισμού, ξεπερνούν τους 70. Ανάμεσά τους πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά, άνθρωποι της διπλανής πόρτας, άνθρωποι που έχασαν τη δουλειά τους από τη μια μέρα στην άλλη και απειλούνται με έξωση. Όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι δεν έχουν πού να πάνε και τώρα λόγω των καιρικών συνθήκων που έχουμε πολικές θερμοκρασίες και στην Πάτρα αυτές τις ημέρες, θα έπρεπε να εξασφαλιστεί μία στέγη, το ελάχιστο δυνατό δηλαδή που μπορεί να κάνει ο Δήμος είναι να εξασφαλίσει έναν χώρο για να διαμείνουν προσωρινά αυτοί οι άνθρωποι. Αποφασίστηκε λοιπόν να δημιουργηθεί προσωρινά υπνοτήριο στους χώρους του πρώην Αρσάκιου της Πάτρας. Εκεί λοιπόν οι άστεγοι θα βρίσκουν θαλπορή και ζεστασιά από τις 8 το βράδυ μέχρι και τις 8 την επόμενη μέρα το πρωί. Μάλιστα. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία κοινωνική και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που είναι πάρα πολύ το κρύο στην περιοχή σας. Έτσι, πώς είναι ο καιρός εκεί και χιονίζει και νομίζω έχουμε και προβλήματα. Έχουμε χιονοπτώσεις. Μπορεί να μην βγήκαν οι προβλέψεις των μετεωρολόγων που έλεγαν ότι θα έχουμε χιόνι ακόμη και στο κέντρο της πόλης. Τις τελευταίες ώρες όμως έχουμε χιονοπτώσεις σε όλη την Αχαΐα και στις παρυφές της Πάτρας. Θέλω να σου πω ότι στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν φωτογραφίες από τις πρώτες νυφάδες χιονιού που έχουν πέσει ακόμη και σε παραλιακές περιοχές, για παράδειγμα στην Αιγιάλια. Και βεβαίως χιονοπτώσεις έχουμε σε όλη την ορεινή ζώνη του νομού Αχαΐας, εκεί όπου η κυκλοφορία των οχημάτων από νωρίς το απόγευμα διεξάγεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες. Μάλιστα. Μαρία, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Από την Τετάρτη, την περασμένη, ζει έναν εφιάλτη μια οικογένεια εκεί στην περιοχή της Πάτρας, καθώς ένας 30χρονος, ο οποίος ήταν ναυτικός, ήταν καπετάνιος, έχει πέσει θύμα πειρατών. Ναυτικός. Ναι. Όχι καπετάνιος, ναυτικός. Ήταν ναυτικός σε ένα καράβι που έγινε πειρατεία. Στην ακριβώς στην Νιγηρία, λοιπόν, ανοιχτά της Νιγηρίας. Πάρα πολύ δύσκολες ώρες περνάει η οικογένεια του 31χρονου Νικόλα, ναυτικού, ο οποίος είναι ένας από τους τρεις απαχθέντες. Κατά την επίθεση που δέχτηκε το πλοίο στο οποίο εργαζόταν, το δεξαμενό πλοίο Κάλαμος, εκεί όπου την περασμένη Τετάρτη έχασε και ακόμη ένας Έλληνας ναυτικός στη ζωή του. Η οικογένεια του 30χρονου Νικόλα βιώνει ώρες αγωνίας. Είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες. Δεν ξέρουν τίποτε ακόμη για την κατάσταση της υγείας του, αν είναι καλά, που βρίσκεται. Τις διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις έχουν αναλάβει τα αρμόδια υπουργεία και οι αρμόδιοι φορείς και καταλαβαίνετε ότι οι πληροφορίες δίνονται με φιδό γιατί πρόκειται για ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Είδαμε και το Μητροπολίτη σας να ζητά από τους πιστούς να προσευχηθούν για την τύχη του Νικόλα, να ευχηθούμε όλα τελικά να έχουν αίσιο τέλος. Εγώ θέλω να δούμε λίγο το κομμάτι που λέει ότι σήμερα ήταν η τελευταία μέρα του κυρίου διδασκάλου στην Αποκεντρωμένη. Χαιρέτησε τους συνεργάτες του. Ο κύριος Διδασκάλου, όπως γνωρίζουμε, ήταν πολιτικά τοποθετημένος από τη Νέα Δημοκρατία στην Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιόνιων Νήσων. Υπέβαλε αμέσως μετά την ορκομοσία της νέας κυβέρνησης στην παρέτησή του. Η παρέτησή του έγινε δεκτή σήμερα. Αύριο ο κύριος Διδασκάλου, λοιπόν, αποχωρεί από την θέση του. Με αφορμή την αποχώρησή του, έναν χρόνο μετά, ένα χρόνο έχει παραμείνει στο τιμόνι της Γενικής Γραμματείας, ένα χρόνο μετά, λοιπόν, με αφορμή και την αυριανή αποχώρησή του, εξέδωσε μία ανακοίνωση. Ευχαριστεί όλο το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας για την ενεργό στήριξή του σε όλο αυτό το διάστημα που εργάστηκαν μαζί και κάνει έναν σύντομο απολογισμό του έργου που έγινε σε αυτό το χρόνο. Να πούμε, και αυτό είναι πραγματικότητα, ότι ο κύριος Διδασκάλου ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν περισσότερο των έργων και λιγότερο των λόγων. Έγιναν πράγματα στην διάρκεια της θητείας του. Αναφέρεται ο ίδιος, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργοποίηση του κρατικού μηχανισμού στην διάρκεια του μεγάλου σεισμού που είχαμε στην Κεφαλονιά, εκεί όπου υπήρξε πρωτοφανής ενεργοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και βεβαίως των διαδικασιών που κύλησαν ομαλά ώστε αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν και τα χρήματά τους για να αποκαταστήσουν τις ζημιές που υπέστησαν.
και πάρα πολλά άλλα που έγιναν στη διάρκεια της θητείας του. Πρέπει να σου πω, Πέλη, ότι η κυβέρνηση ακόμη δεν έχει αποσαφηνίσει τι θα κάνει με τις γενικές γραμματείες αποκεντρωμένων διοικήσεων. Και έτσι για το επόμενο χρονικό διάστημα δεν θα υπάρξει αντικαταστάτης σε πολιτικό επίπεδο του κυρίου διδασκάλου. Τις αρμοδιότητες του θα εκτελεί υπηρεσιακός διευθυντής. Πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν θα αντικατασταθούν τελικά, μάλλον θα καταργηθεί η δομή. Τουλάχιστον αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε. Και λίγο πριν σε ευχαριστήσω, θέλω να δούμε κάτι από το δικοστικό ρεπορτάζ, το οποίο αφορά και στην περιοχή μας. Καθώς αύριο δικάζονται σπουδαστές του ΤΕΙ της Αμαλιάδας, οι οποίοι είχαν κάνει κινητοποιήσεις. Και θέλω να μου πεις τι κλίμα θα επικρατεί, γιατί υπάρχει και μια κινητοποίηση στήριξη αυτή τη. Υπάρχει κινητοποίηση λοιπόν προγραμματισμένη για αύριο στις 9.30 έξω από τα δικαστήρια της Πάτρας. Θα καθίσουν στο δόλιο του κατηγορουμένου φοιτητές του ΤΕΙ Αμαλιάδας για μια κινητοποίηση που είχαν κάνει το 2011. Τότε λοιπόν είχε παρέμβει ο εισαγγελέας αυταπάγγελτα. Βεβαίως η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους είναι με αφορμή την κατάληψη που έκαναν στα κεντρικά κτίρια της διοίκησης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος πια στην Πάτρα, και ένας από τους βασικούς μάρτυρες είναι και ο πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, ο κύριος Σοκράτης Καπλάνης. Να σου πω λοιπόν ότι αύριο έχει προγραμματιστεί αυτή η συγκέντρωση διαμαρτυρίας, συμπαράσταση κατά κάποιο τρόπο στους σπουδαστές που θα καθίσουν στο ειδόλιο του κατηγορουμένου. Μάλιστα. Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.